δύο χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια άσκηση αντιμετώπισης ρήπανσης για να διαπιστώσουμε τις ελλείψεις και την ετοιμότητα φυσικά των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρήπανσης σε συνεργασία με το τοπικό Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο Ναυπλίου με την περιφέρεια Αργολίδος. Με τη βοήθεια ιδιωτών και φορέων που συμμετέχουν στο τοπικό σχέδιο ενεργήσαμε πριν από λίγο την άσκηση, η οποία είχε επιτυχές αποτέλεσμα. Έτσι διαπιστώσαμε την ετοιμότητα τόσο των υπηρεσιών όσο και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο. Γενικά πήγαν όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα τους ιδιώτες που συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση, γιατί χωρίς τη βοήθεια ιδιωτών οτιδήποτε δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχές αποτέλεσμα. Κάθε διετία διενεργείται μια άσκηση απορρίπανσης με κεντρικό διοργανωτή το Λιμεναρχείο Ναυπλίου και τους συναρμόδιους φορείς, Λιμενικό Ταμείο, Δήμος, Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία και ιδιώτες. Διενεργήθηκε συγκεκριμένη άσκηση. Όπως είδατε ήδη, υπήρχε ένα σενάριο ρυπάνσεως μικρής εκτάσεως στον λιμένα του Ναυπλίου. Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα, δηλαδή τα φράγματα, τα απορρυπαντικά υλικά. Μάζεψαν γενικότερα τα υλικά απορρυπάνσεως τα οποία τα μετέφεραν όπου προβλέπεται. Και γενικά ήταν μια άσκηση επιτυχής, η οποία απευχόμεθα να συνέβη. Πλην όμως, από ό,τι είδατε κι εσείς, τόσο το Λιμενικό Ταμείο όσο και οι συναρμόδιοι φορείς ανταποκρίθηκαν και η άσκηση στέφει με επιτυχία. Ναι, με το ISPS, από ό,τι είδατε ήδη, έχει τοποθετηθεί το φυλάκιο μέσα από το οποίο υπάρχει παρακολούθηση από τις κάμερες σε όλο το λιμένα του Ναυπλίου. Είναι ήδη σε πιλωτικό στάδιο, όπως σας έχω ξαναπεί. Πιθανολογώ ότι εντός διμήνου θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αυτά τα έργα. Έχουμε αναθέσει σε εταιρεία την μελέτη προκειμένου να δούμε αν θα μπορέσει ο φορέας ο δικός μας, δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο, να αναλάβει την διαχείρισή του ή θα το αναθέσει εξ ολοκλήρωση σε εταιρεία. Αυτά θα τα πούμε στο μέλλον. Πιθανολογούμε εντός διμήνου να είναι όλα ολοκληρωμένα και να λειτουργούν άψογα. Συνεχίζεται κανονικά και η εκβάθυνση και αυτή το πλάνο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ένα δίμηνο, πιθανολογώ ότι το πολύ σε 3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και η εκβάθυνση.